Το φράγμα του Μαραθώνα κατασκευάστηκε στη συμβολή των χυμάρων Χάραδρου και Βαρνάβα, προκειμένου να συγκεντρώνονται όλα τα νερά των γύρων περιοχών. Το φράγμα έχει ύψος 54 μέτρα και μήκος 285 μέτρα. Ο πυρήνας του φράγματος αποτελείται από μείγμα τσιμέντου, πέτρας, μαρμάρου και θηραϊκής γης. Η χωρητικότητα της τεχνητής λίμνης είναι γύρω στα 44 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Στο εργοτάξιο του Μαραθώνα εργάστηκαν περίπου 2.000 άνθρωποι, στους οποίους είχε παραχωρηθεί δωρεάν στέγη και τροφή. Παράλληλα, δαπανήθηκαν τεράστια ποσά για την προστασία των εργαζομένων από τις θανατηφόρες ασθένειες της εποχής. Το φράγμα του Μαραθώνα είναι το μόνο φράγμα στον κόσμο επενδεδημένο εξ ολοκλήρου από μάρμαρο, πεντελικό, από το μάρμαρο που χτίστηκε ο Παρθενώνας. Οι μικρασιάτες, οι έξυπνοι και μορφωμένοι τεχνίτες της εποχής, εργάζονταν με πάθος και τέχνη, χρησιμοποιώντας το καλέμι, τη σφίνα, το σφυρί, πάνω στην ακατέργαστη πέτρα και το μάρμαρο. Το φράγμα διέθετε μαρμάρινο υπερχυλιστή, προκειμένου να εκτονώνεται υπερήσια νερού λόγω των έντονων βροχοπτώσεων ή λόγω της χαμηλής κατανάλωσης της εποχής και των ελλειμματικών δικτύων ίδρυυσης. Για την ομαλή τροφοδοσία της σύραγγας Μπογιατίου με νερό, κατασκευάστηκε μαρμάρινος πύργος υδροληψίας. Εκεί, με τη λειτουργία ειδικών βανών, ρυθμιζόταν η ποσότητα του νερού που εισερχόταν στη σύραγγα. Στη βάση του φράγματος χτίστηκε ένα πιστό αντίγραφο του θησαυρού που είχαν κατασκευάσει οι Αθηναίοι στους Δελφούς, συμβολίζοντας τη νίκη του ανθρώπινου πολιτισμού και των Αθηναίων έναντι της λειψιδρίας. Το πρωτότυπο μνημείο των Δελφών είχε αναγερθεί προς ανάμνηση της μεγάλης νίκης των Ελλήνων έναντι των Περσών στο Μαραθώνα.